Στο σημερινό επεισόδιο θα σας δείξω πώς να κάνετε το strobe effect στο μοντάζ, που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο σε κάποιο μουσικό βίντεο κλιπ είτε σε κάποια ταινία. I like your ίσως έχει πάρει το μάτι σας πολλές φορές σε μουσικά βίντεο κλιπ ότι σε μερικά πλάνα αναβοσβήνει αστραπιαία το φως. Αυτό λοιπόν πολλές φορές δεν γίνεται με τη χρήση από τα φώτα, δεν αναβοσβήνουν δηλαδή τα φώτα. Υπάρχει μια πιο budget λύση και μια πιο έξυπνη λύση η οποία μπορεί να επιτευχθεί στο μοντάζ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν τώρα μέσα στο πρόγραμμα και να σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε. Όπως βλέπετε, εγώ έχω βάλει μέσα στο timeline μου ένα κομμάτι ήχου απλά για οδηγό. Είναι ένα ηχητικό απόσπασμα από το trailer της Annabelle. Και το διάλεξα γιατί έχει μερικά σημεία εδώ μέσα όπου μπορώ να ταιριάξω τέλεια το strobe effect. Οπότε λοιπόν αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να βρω το σημείο στο οποίο θέλω να ξεκινάει το strobe effect. Και να τραβήξω το κλιπάκι της επιλογής μου μέσα στο timeline. Θα το κόψω σε σημεία της επιλογής μου. Και θα το τοποθετήσω ακριβώς εκεί που θέλω να ξεκινάει το εφέ. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι πολύ απλό. Επιλέξτε τη λεπίδα εδώ στα εργαλεία ή αλλιώς πατήστε B στο πληκτρολόγιο που είναι η συντόμευση και μόλις την πάτε πάνω από το κλιπάκι θα δείτε πως αυτή μαγνητίζεται μόνη της σε διάφορα χρονικά σημεία. Οπότε λοιπόν τοποθετήστε τη λεπίδα στην αρχή και ξεκινήστε να κάνετε cuts ανά ένα frame. Το πόσα cut θα κάνετε εξαρτάται από το πόσο θέλετε να είναι το εφέ και ανάλογα με το tempo της μουσικής ή του ήχου που θα το συγχρονίσετε. Αφού λοιπόν έχουμε κάνει τα cuts, όπως βλέπετε από μόνο τους δεν θα κάνουν τίποτα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παίρνουμε ενδιάμεσα frames και να τα διαγράφουμε. Δηλαδή, το πρώτο το αφήνουμε, το δεύτερο το διαγράφουμε, το τρίτο το αφήνουμε, το τέταρτο το διαγράφουμε. Και για να κάνετε τη διαγραφή στο DaVinci Resolve, επιλέξτε το frame και πατήστε Ctrl X. Οπότε λοιπόν έχουμε μείνει τώρα με μερικά frames και ενδιάμεσα κενό. Οπότε τώρα αν πατήσω το play θα δείτε πως έχει δημιουργηθεί το strobe effect. I like your dogs. Μπορώ αν θέλω επίσης να το συνεχίσω και παρακάτω, να κάνω δηλαδή ακριβώς το ίδιο με διαφορετικά κλιπάκια. Θα κάνω ακριβώς το ίδιο, θα βρω πάλι το σημείο στο οποίο θέλω να ξεκινάει, θα τραβήξω μέσω timeline το κλιπάκι και θα αρχίσω να κόβω τα frames τα οποία θέλω. Όπως βλέπετε, ας γυρίσουμε τώρα λίγο πίσω στο πρώτο cut που κάναμε, στο πρώτο εφέ και θα δείτε ότι όλα τα frames σχεδόν είναι ίδια. Δηλαδή τα frames, η εικόνα η οποία έχουμε αφήσει μέσα είναι σχεδόν η ίδια κίνηση. Και αυτό γιατί το κλιπάκι μας είναι πολύ μικρό στο σημείο που παίζει. Οπότε λοιπόν υπάρχει ένα μυστικό αν θέλουμε δηλαδή να βάλουμε περισσότερη εικόνα μέσα σε αυτά τα λίγα frames. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το ίδιο κλιπάκι, αυτό που κόψαμε δηλαδή, και από το δεύτερο frame και μετά να ξεκινήσουμε να βάζουμε κίνηση η οποία γίνεται πιο μετά μέσα στο πλάνο. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε και από δεύτερο κλιπάκι το οποίο ίσως έχει κάποια συνοχή με το πρώτο και να επιλέξουμε και από εκεί ένα-δύο frames και να τα βάλουμε μέσα στο strobe effect. Έτσι λοιπόν τώρα, αν πατήσω το play θα δείτε πως αντί να είναι η ίδια κίνηση και η ίδια εικόνα στο strobe effect θα δείχνει μεγαλύτερη κίνηση αλλά σε μικρότερο χρονικό διάστημα. I like your dogs. I like your dogs. Μπορείτε δηλαδή να φέρετε στα μέτρα σας όπως ακριβώς θέλετε και όπως ακριβώς το έχετε στη φαντασία σας να γίνει το strobe effect. Εννοείται επίσης πως μπορείτε να το κάνετε και πιο αργό, δηλαδή να αναβοσβήνει πιο αργά η εικόνα και μπορείτε για παράδειγμα αντί να κάνετε cut κάθε ένα frame να κάνετε στο πρώτο frame ένα cut, μετά να αφήνετε δύο frames, να κάνετε πάλι cut. Μετά πάλι ένα frames, ένα cut, μετά δύο frames και ένα cut. Έτσι ώστε δηλαδή να έχουμε ένα frame εικόνα και δύο frames κενό. Ένα frame εικόνα και δύο frames κενό. Αυτό θα κάνει πιο αργό το strobe effect. Υπάρχει τώρα και μια δεύτερη εκδοχή για το πώς να κάνουμε το strobe effect, η οποία απευθύνεται σε μεγαλύτερα κλιπάκια. Εκεί πέρα σίγουρα είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να καθίσουμε να κόβουμε ένα-ένα το frame σε ένα κλιπάκι 4 δευτερολέπτων. Σκεφτείτε δηλαδή ότι αν τραβάτε σε 24 εκατοστά το δευτερόλεπτο, ότι ένα δευτερόλεπτο περιέχει 24 frames.
Οπότε τα 4 δευτερόλεπτα ή ακόμα και περισσότερα δευτερόλεπτα σε ένα κλιπάκι, σκεφτείτε πόσα cuts πρέπει να κάνουμε. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να έρθετε εδώ πάνω στο Effects Library. Αν είναι κλειστό το παράθυρο του Effects Library, μπορείτε να πατήσετε εδώ δίπλα το εικονίδιο και να το ενεργοποιήσετε. Επιλέξτε το Toolbox και στο Drop Menu επιλέξτε το Generators. Επιλέξτε το Solid Color και τραβήξτε το μέσα στο Timeline. Όπως θα δείτε, μόλις το τραβήξετε μέσα στο Timeline, θα είναι σαν να έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο κλιπάκι, ένα καινούριο layer ας πούμε. Αυτό που θέλω να κάνετε τώρα στο Solid Color είναι να κάνετε Cuts ανά ένα frame, όπως κάναμε δηλαδή και πριν. Θα μου πείτε τώρα, τι θα κάνουμε, θα κόψουμε όλο το Solid Color πέρα-πέρα? Είναι το ίδιο σαν να έκοβα την εικόνα, δηλαδή ούτε χρόνο μου γλιτώνει ούτε τίποτα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όχι, φυσικά δεν θα κόψουμε όλο το Solid Color πέρα-πέρα. Σας προτείνω να έχετε κόψει 7 frames, δηλαδή να έχετε κάνει 7 cut στην αρχή και το υπόλοιπο που έχει απομείνει να το διαγράψετε με Ctrl X. Στη συνέχεια διαγράψετε ενδιάμεσα frames, όπως κάναμε πριν. Και στο τέλος θα σας μείνουν ουσιαστικά 4 frames. Και εδώ ας πούμε ότι τώρα ξεκινάει αυτό που θα μας γλιτώσει το χρόνο. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μετακινήσετε το playhead ένα frame ακριβώς μετά από το τελευταίο frame του Solid Color, να επιλέξετε και τα 4 frames και κρατώντας το πληκτρολόγιο το κουμπί Alt και με αριστερό κλικ τραβάμε και πολλαπλασιάζουμε ουσιαστικά τα frames. Οπότε πιστεύω έχετε καταλάβει τι θα κάνουμε τώρα. Θα προχωρήσουμε πάλι το playhead ένα frame μπροστά, θα επιλέξουμε τα 8 frames αυτή τη φορά και θα τα ξαναπολλαπλασιάσουμε. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό για όσο θέλουμε να διαρκεί το strobe effect. Έτσι λοιπόν γλιτώνουμε την αγκαρία, ας το πούμε, να κάτσουμε και να κόψουμε ένα-ένα frame την εικόνα για όσο δευτερόλεπτα διαρκεί, και γλιτώνουμε εννοείται και χρόνο που στο μοντάζ μας είναι πολύτιμος. Και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή έχω δημιουργήσει ένα ξεχωριστό layer με black frames, ας πούμε, με μαύρα frames, που δημιουργεί ακριβώς το ίδιο εφέ. Και επειδή είναι ένα ξεχωριστό layer, ας πούμε, αυτά τα black frames, μπορείτε επίσης να τα διαχειριστείτε όπως θέλετε. Μπορείτε αν τα επιλέξετε όλα και πάτε στο color, να αλλάξετε ας πούμε χρώμα, δηλαδή το strobe effect να μην είναι εικόνα μαύρο, εικόνα μαύρο. Μπορείτε να επιλέξετε ας πούμε κάτι σε λευκό. Πάντα αναλόγως με το πώς θέλετε να το εντάξετε μέσα στο βίντεο κλιπ ή στην ταινία ή στο trailer που φτιάχνετε. Απλά αυτή η τεχνική εφαρμόζεται καλύτερα ας πούμε και είναι πιο σωστή για μεγαλύτερα κλιπάκια όπου δεν θέλουμε να κάτσουμε να κόψουμε ένα-ένα τα frames. Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργείται το strobe effect, δείτε ποια τεχνική από τις δύο διευκολύνει εσάς και εφαρμόστε τη στα δικά σας project. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμες οι πληροφορίες που σας έδωσα. Απολαύστε κάποια από τα υπόλοιπα βίντεο στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.